Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours, Revive have made an offer to Geeta to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Geeta as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home. The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Geeta wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Geeta, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent. Καλό σας βράδυ, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, δράξαστε παιδείας μαζί σας με μια ακόμη διαφορετική εκπομπή σε συνέχεια σε αυτή τη φορά. Είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια στην επέτειο της έναρξης της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Είναι μέσα από τις συνοδικές και περιφερειακές εκδηλώσεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να πούμε ότι στις 4 του μηνός Σεπτεμβρίου η Ιερά Μητρόπολης Ιερισσού και Αγίου Όρους και Αρδαμερίου τίμησε τους μετασχόντες και τους ηρωικούς πεσόντες κατά την Επανάσταση στην Χαλκιδική το 1821. Εμείς θα παρακολουθήσουμε την μουσικογραφική εκδήλωση από την χοροδία Βυζαντινή Κυψέλη, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων με χωράρχη τον αδελφό Δεσιμολογιότατο Πρωτοπρεσβύτερο Πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο, Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλειος Κηφισιάς, Αμαρουσίου και Οροπού, τον οποίο έχουμε φιλοξενήσει και άλλες φορές εδώ στην εκπομπή μας. Ας απολαύσουμε αυτή την εκδήλωση, αλλά ας δώσουμε και εμείς να κλείνουμε το γόνι μας, να σκεφτούμε ευλαβικά, να προσευχηθούμε για αυτούς που έπεσαν στον αγώνα αυτό του 1821, για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Ας παρακολουθήσουμε την εκδήλωση αυτή. Να παρουσιάσουμε την Βυζαντινή χοροδία, τη Βυζαντινή Κυψέλη. Η χοροδία Βυζαντινή Κυψέλη είναι μεικτή χοροδία εκκλησιαστικής δημοτικής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Αττικής. Ιδρυτής και διευθυντής της χοροδίας είναι ο πρωτοπροσβύτερος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος και έχει έδρα τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κηφισιάς. Το Σεπτέμβριο του 1984, ο μουσικοδιδάσκαλος θεολόγος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος ιδρύει στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Δημητρίου Κηφισιάς, όπου υπηρετεί ως εφημέριος, σχολή βυζαντινής εκκλησιαστικής και δημοτικής μουσικής, δωρεάν φοιτήσεως. Η σεμνώτης, η κατάνοιξη για τα εκκλησιαστικά μέλη, το μεράκι για τα εθνικά μας τραγούδια, η ευρεία γνώση του αντικειμένου και η αγάπη προς μαθητές είχαν ως αποτέλεσμα την άνθηση της σχολής. Το 1986 αρχίζουν οι πρώτες δημόσιες εμφανίσεις.
καθώς και η συστηματική εκπαίδευση επί του αναλογίου. Με τους σπουδαστές της σχολής δημιουργείται η χοροδία Βυζαντινή Κυψέλη, η οποία σήμερα ρυθμεί περί τα 60 μέλη. Ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Χρήστος Κυριακόπουλος γεννήθηκε στο περδικό νέρι Γορτινίας το 1951. Χειροτονήθηκε επί του μακαριστού Μητροπολίτου Αττικής Δωροθέου, διάκονος το 1975 και πρεσβύτερος το 1978. Έκτοτε υπηρετεί ως εφημέριος στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Κηφισιάς. Το θέρος του 2010 ορίστηκε ως Γενικός Αρχιερετικός Επίτροπος της Νεοσυστάτου Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού. Την χάνει απόφυτος της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής και πτυχιούχος της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Δίδαξε στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως καθηγητής θεολόγος στο Πειραματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Ναυρίτων, από όπου αφιπηρέτησε το 2009. Είναι έγαμος με τέσσερα τέκνα. Από νεαρή ηλικία έδειξε την κλίση του προς τη μουσική, στην οποία διδάχθηκε αρχικά στη Ριζάριο και συνέχεια στο Οδείο Αθηνών και στο Ελληνικό Οδείο, από όπου έλαβε δίπλωμα Βυζαντινής μουσικής με άριστα παμψηφή. Είναι διευθυντής της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού. Καλλιτεχνικός διευθυντής των σχολών Βυζαντινής Μουσικής των Ιερών Μητροπόλεων, Μεσογείας και Λευρωτικής, Θιβών και Λεβαδίας, καθώς επίσης και διευθυντής της Πολυμελούς Χοροδίας Βυζαντινή Κυψέλη, της οποίας την χάνει ιδρυτής. Ασχολείται συστηματικώς με τη μουσική λαογραφία, την συλλογή και καταγραφή δημοτικών τραγουδιών, κυρίως της Πελοποννήσου. Είναι γνώστης και δάσκαλος του παραδοσιακού μουσικού οργάνου Ψαλτήριων, το Κανονάκι δηλαδή. Έχει πραγματοποιήσει πολλές ηχογραφήσεις με εκκλησιαστικούς ύμνους, καθώς και παραδοσιακά τραγούδια. Αξιόλογη ηχογράφηση θεωρείται εκείνη, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά από έρευνά του για τον Θούριο του Ρίγα Βελενστιλή. Επίσης έχει ερμηνεύσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θρησκευτικό ορατόριο Ραψοδία «Κοσμάς ο Αιτωλός», σε μουσική Σοκράτη Βενάρδου και ποιήση Κώστα Χωρεάνθη. Άλλες σημαντικές ηχογραφίες του με μονοδιακή εκτέλεση, καθώς και με τη χοροδία Βυζαντινή Κυψέλη. Επί πολλά χρόνια συνεργάζεται σε θέματα παραδοσιακής μουσικής με την κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Βεβαίως δεν ήταν δυνατόν σε αυτή την εκδήλωση, την τόσο όμορφη και τόσο ωραία τραγούδια που θα ακούσουμε, να μην συνοδεύουν τα παλικάρια της Ιερισσού και τα κορίτσια τα νέα της Ιερισσού με ανάλογους χορούς. Τους καλούμε βεβαίως και όλους σας ευχαριστούμε.
Σεβασμιότατε Άγιε Ιερουσού, Σεβασμιότατε Άγιοι Πατέρες, εκλεκτοί προσκεκλημένοι και παρόντες, κύριε Ελογιμότατε, κύριε Καθηγητά και ομογάλακτε αδελφέ στη Ριζάριο Σχολή Μιχάλη Τρίτο, Άρχον Πρωτοψάλτα Εμμανουήλ Δασκαλάκη, που παρίστασε με τη Βυζαντινή Οκταηχία απόψε που ήρθες ειδικά για την εκδήλωσή μας. Κυρίες και κύριοι, είπαμε ένα τραγούδι από την περιοχή εδώ τη δική σας, που είναι και δικό μας τραγούδι, που το τραγουδάμε, τραγούδι της Αλώσεως, από την περιοχή, από το νεοχώριο Χαλκιδικής. Θα ακολουθήσει ένα πάλι δικό σας τραγούδι, που είναι και δικό μας τραγούδι, που είναι προσαρμογή του θουρίου του Ρίγα Βελεστινλή. Επάνω στο τραγούδι τοπικό εδώ, μια προσταγή μεγάλη προστάζει ο βασιλιάς να κατεβεί η αρμάδα και ο καπουδάν Πασάς. Ο Ρίγας ήθελε, ο επαναστατικός αυτός πεάνας, να τραγουδιέται, όπως γράφει στο θούριό του, προς τον ήχον μια προσταγή μεγάλη. Και είναι τραγούδι της Ιερισσού της Χαλκιδικής και μάλιστα σε συρτό χορευτικό χορό. Ο επαναστατικός αυτός πεάνας ήθελε ο Ρίγας να εξαπλωθεί παντού και να χορεύεται. Το τραγούδι αυτό, το μια προσταγή μεγάλη που έλεγε ο Ρίγας να το τραγουδάνε πάνω σε αυτό, προσώμιον δηλαδή, ήταν εξαπλωμένο τότε στα στόματα όλων των Ελλήνων και αναφερόταν στην ηρωική μορφή του Λάμπρου Κατσόνη στην περίφημη ναυμαχία στον Κάβο Ντόρο 7 Απριλίου 1790. Προσαρμογή λοιπόν του θουρίου επάνω στο τραγούδι αυτό της Ιερισσού της Χαλκιδικής προς τον σκοπόν μια προσταγή μεγάλη. Για να ζούμε στα στενά.
ιστορικό μέρος με ιστορικά και ηρωικά τραγούδια του Μοριά. Η Πελοπόννησος, ο ιστορικός Μοριάς, υπήρξε από τα πανάρχια χρόνια το λίκνον των μουσικοχορευτικών παραδόσεων. Εκεί έλαβαν χώρα σπουδαία ιστορικά γεγονότα, τα οποία επηρέασαν την μουσική παράδοση του τόπου, τόσο κατά την αρχαία, όσο και κατά την μεσαιωνική και την νεότερη εποχή. Στα τραγούδια της Πελοποννήσου, την κυρίαρχη θέση κατέχουν τα ιστορικά τραγούδια. Ειδικά στα αρκαδικά βουνά, η παράδοση του αρματολισμού και των κλεφτών ήταν ισχυρή μούσα για το υπόδουλο γένος. Η ευαίσθητη σε κοινωνικούς και ιστορικούς παλμούς λαϊκή μούσα φυσικό ήταν να συγκινηθεί και να διατρανώσει με τον μελωδικό τους τρόπο τους αγώνες των ηρωικών προσώπων, εγκομιάζοντας τα κατορθώματά τους. Από όλα όμως τα τραγούδια, την πρώτη θέση κατέχουν τα κολοκοτρονέικα τραγούδια. Και από όλα τα κολοκοτρονέικα, το «Λάμπουν τα χιόνια στα βουνά», που θεωρείται και ως ο κατεξοχήν ύμνος της Πελοποννήσου. Σε λίγο θα το χορέψει το χορευτικό αυτό, αλλά μιας και η κήρυξη επαναστάσεως έγινε την 25η Μαρτίου, καλό είναι να πούμε το δημοτικό τραγούδι που αναφέρεται στη διπλή γιορτή. Χαρά που το έχουν τα βουνά, τα κάστρα περηφάνια, γιατί γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Thank you.
ήρθατε, Άγια Μαρονία, πέρσι ήρθατε στη Δημητσάνα της Αγίας Κυριακής και τα ακούσατε ζωντανά αυτά τα τραγούδια εκεί. Ο Γερμανός που ακούσατε προηγουμένως, ο παλαιών πατρών Γερμανός, καταγόταν από τη Δημητσάνα, συμπολίτης και ανιψιός του Αγίου Γρηγορίου του Πέμπτου και γεννήθηκε ανήμερα στις 25 Μαρτίου 1771, σημαδιακή ημέρα. Θα ακολουθήσει ένα τραγούδι που το τραγούδισε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης αυτό. Εμείς καλά καθόμαστε και τρώμε και γλεντάμε, δεν κάνουμε και ένα καλό, καλό για την ψυχή μας, να πάμε να φυλάξουμε στις τρίχες το Γιοφύρι που θα περάσει ο Βόηβοντας με τους αλυσωμένους, να κόψουμε τους άλυσους, να βγουν οι σκλαβωμένοι. Είπα προηγουμένως, ως αρματολών και κλεφτών εξυμνούν πολλά δημοτικά τραγούδια, το χορευτικό ανατιμάζεται και που αναφέρονται στη ζωή και τη δράση τους, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της Επαναστάσεως του 1821, αλλά και κατά την προεπαναστατική περίοδο. Κυρίως και προπάντων εξυμνείται ο θρυλικός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο γέρος του Μοριά, που το όνομά του έγινε σύμβολο του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα του 1821. Στο τραγούδι που θα ακούσετε εξαίρεται η λαμπρή εμφάνιση, ο εντυπωσιακός οπλισμός και προπαντός η υπερηφάνεια των Κολοκοτρωνέων. Το τραγούδι, όπως είπα, είναι από τα πλέον δημοφιλή σε όλη την Πελοπόννησο, γι' αυτό και θεωρείται δικαίως ως ο εθνικός ύμνος του Μοριά. Thank you.
Στο σημείο αυτό τελειώσαμε το πρώτο μουσικό μέρος μας. Σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, σας μεταφέρω τον αδελφικό ασπασμό και εγκάρδιο χαιρετισμό του Μητροπολίτου μας Σεβασμιωτάτου Κυρίλου Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού, ο οποίος μας έδωσε και την ευλογία του να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Αγίου Αδελφού του, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερουσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κυρίου Θεοκλήτου. Η χοροδία μας απαρτίζεται κυρίως από μαθητές, σπουδαστές και από φίτους της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως μας, που λειτουργεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του ομονίμου Δήμου, απαριθμεί 350 μαθητές. Την ευθύνη και τη διοίκηση της σχολής την έχει ο πατήρ Σωτήριος Αλαβιζάκης, ο οποίος συνοδεύει σήμερα μαζί μας, και πατήρ έξι τέκνων. Η χοροδία απαρτίζεται από τον Κωνσταντίνο Γιανακόπουλο στο κλαρίνο, από τον Σωτήρη Μαργώνη στο βιολί, από τον Γιανούλη Μαργώνη στο λαούτο, από τον Χρήστο Πανάγου στον ταμπουρά και στο ούτι, από την Ιωάννα Ρίγα στο σαντούρι και από τα Κρουστά και Φλογέρα στον Ανδρέα Νιάρχο. Και να σας πω και κάτι που δεν πρέπει να το πω, αλλά θα το εξομολογηθώ. Λέω, όταν με πήρε ο Δεσπότης, σεβασμιότατε, να έρθω μόνος μου με 3-4 όργανα, να σου πω 5-10 τραγούδια, να μην ξοδευτείτε τώρα να φέρω χοροδίες, αυτά πούλμαν, ξενοδοχεία. Όχι, θα φέρεις χοροδία και όργανα και ορχήστρα και θα τα αναλάβω όλα εγώ και θα σας ταΐσω και θα σας ποτίσω, γιατί αυτό θα καταγραφεί το γεγονός. Και έτσι λοιπόν κάναμε υπακοή και ήρθαμε. Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, εδώ φτάνουμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής, που ήταν ένα ευλαβικό αφιέρωμα στους ηρωικούς πεσόντες και συμμετάσχοντας στην Επανάσταση στη Χαλκιδική του 1821, να πούμε ότι ήταν μια εκδήλωση της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, και εμείς παρακολουθήσαμε ένα μουσικό μέρος από την μουσικοχορευτική εκδήλωση με την Βυζαντινή Χοροδία Κυψέλη, συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, με χωράρχη τον αδελφό και συλλειτουργό πρωτοπεσβύτρο πατέρα Χρήστο Κυριακόπουλο, ο οποίος είναι και Γενικός Αρχιερετικός Επίτροπος της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας Αμαρουσίου και Οροπού. Από μένα, τον πατέρα Ιωσήφ, καλό σας βράδυ. Keita has a property to let and wants to find the perfect tenant and the perfect management company to look after her property. She calls Revive as she hears they're providing landlords with an amazing management service. Revive come out to view the property on the same day, and within 24 hours Revive have made an offer to Keita to rent the property directly from her for the long term. This is the ideal tenant for Keita, as she receives a guaranteed rent every month, whether it's fully occupied or not, with no fees or hidden charges. Revive improve the property and add their finishing touches before moving in like-minded working professionals looking for a shared home.
The tenants love Revive as it provides them with an all-inclusive package with utility bills, council tax, internet and Netflix, so they can focus on their lives. Revive send out their cleaners and maintenance team on a regular basis to ensure their properties are being looked after. They also take on all minor maintenance issues at their own expense. If Gita wants to inspect the property, she can. Otherwise, Revive can always send her inspection reports. If you have a property to let like Gita, then get in touch and join the many landlords and letting agents benefiting from our service. Revive Property. No hassle, no voids, guaranteed rent.